Εσπάει ο ελληνικός τουρισμός το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και πέρσι και φέτος. Από ποσοτική άποψη, οι αφίξεις τουρισμών σε άμεσο εισόδημα, συμμετοχή στο ΑΕΠ και μαζί με τα έμεσα έσοδα 20%, αλλά και σε έσοδα για το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και από ποιοτική άποψη, συνεχής αναβάθμιση και σε σχέση με το παρελθόν και σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές μας. Ασφαλώς αυτή η μεγάλη επιτυχία είναι, φίλες και φίλοι, δική σας, των ανθρώπων του τουρισμού, όλων των ανθρώπων του τουρισμού, από τις μεγάλες μονάδες ως τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, από τις εκμεταλλεύσεις τις παραδοσιακές ως τις πιο σύγχρονες και τα start-ups ακόμα. Είναι όμως επιτυχία και της ίδιας της πολιτείας που κατάφερε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες να σταθεροποιήσει και την οικονομία και τη χώρα και τις προοπτικές μας και στην Ευρώπη μέσα από το ευρώ. Τα 2,5 τελευταία χρόνια πετύχαμε τη μεγαλύτερη εξυγίανση, δημοσιονομική εξυγίανση που έχει υπάρξει ποτέ, στο συντομότερο χρόνο που υπήρξε ποτέ, με ταυτόχρονες σαρωτικές μεταρρυθμίσεις παντού και ασφαλώς και στον τουρισμό. Ανεβήκαμε, για παράδειγμα, 111 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας της Διεθνούς Τραπέζης, από 147 στο 36, στη θέση αυτή μέσα σε 2 χρόνια. Και θα συνεχίσουμε μέχρι να φτάσουμε στις πρώτες διεθνείς θέσεις. Πετύχαμε πρωτογενή πλεονάσματα σημαντικά και πριν από την ώρα τους και με υπέρβαση όλων των δημοσιονομικών μας στόχων. Και την ερχόμενη χρονιά μηδενίζουμε ακόμα και το δημοσιονομικό έλλειμμα συνολικά. Δηλαδή και τις πληρωμές των τόκων, κάτι που έχει να συμβεί δεκαετίες στην Ελλάδα και που έχει συμβεί ελάχιστες φορές στα 183 χρόνια του νεοελληνικού μας κράτους. Όλα αυτά τι έδωσαν? Έδωσαν στη χώρα μια αίσθηση σταθερότητας, μια εικόνα αξιοπιστίας, ασφάλειας και προσέφεραν την ευκαιρία στην καθεμιά και στον καθένα από εσάς να βελτιώσετε το τουριστικό προϊόν, να μεγιστοποιήσετε το εισόδημα το τουριστικό. Από αυτή λοιπόν την αναγεννητική προσπάθεια για τη χώρα οι πάντες κερδίζουν και ανοίγει ο δρόμος για να κερδίσουν πολλά περισσότερα. Ο τουρισμός ήδη ένιωσε και έδειξε τα κέρδη του. Οι υπόλοιποι κλάδοι θα ακολουθήσουν από εδώ και μπρος. Συνεργάστηκα και συνεργάζομαι με όλους εκείνους που στηρίζουν αυτή την ανορθωτική προσπάθεια. Ποτέ δεν θα τα καταφέρναμε όλοι και δεν θα κάναμε τίποτα αν δεν υπήρχε αυτό το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ μας. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οποίοι ηρωνεύονται τέτοιες επιτυχίες ή προσπαθούν να τις ματαιώσουν. Τους βρήκαμε κάποτε απέναντί μας όταν καταργήσαμε, σας θυμίζω, το καμποτάζ. Και όμως το τολμήσαμε και βγήκε πολλαπλά ενισχυμένη και η ελληνική οικονομία γενικότερα και πολύ πιο συγκεκριμένα ο τουρισμός. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι είναι μπροστά μαζί μας στις μεταρρυθμίσεις και άλλοι οι οποίοι είναι απέναντι. Πόλωση πράγματι, πρόεδρε, κανείς δεν τη θέλει. Αλλά δεν είναι επιτρεπτό σε μια κυβέρνηση να αφήσει ποτέ τον οποιονδήποτε να δυναμητήσει την οικονομική εξέλιξη μιας χώρας ή να ματαιώσει τις μεταρρυθμίσεις ή να αναστρέψει εκείνα τα οποία έγιναν ή να επιστρέψει πίσω στα εύκολα ελλείμματα. Εδώ πέρα ακούσαμε ακόμα και την κατάργηση του ΣΕΤΕ που την προτείνουν ορισμένοι από κοινωνικό εταίρο. Ξαφνικά ο κοινωνικός διάλογος γίνεται εχθρός. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω τίποτα από αυτό. Όπου στρώσει θα κοιμηθεί ο καθένας. Αλλά από την κρίση βγαίνουμε. Δεν χρειαζόμαστε άλλο μνημόνιο. Βγαίνουμε οριστικά από αυτή την εποχή των μνημονίων. Και όχι μόνο βγαίνουμε, αλλά φροντίζουμε η Ελλάδα να είναι απολύτως ασφαλής στην μετά μνημόνιο εποχή.
Σήμερα έρχεται ο ΤΟΥΗ, για παράδειγμα. Ο μεγαλύτερος τουριστικός οργανισμός διαπιστώνει μεγάλη άνοδο του τουριστικού ρεύματος στην Ελλάδα. Το κρίνει ότι είναι 10% τουλάχιστον. Προβλέπει ακόμα νέα άνοδο κατά 10% στις τουριστικές αφίξεις στην επόμενη χρονιά, εφόσον βέβαια διατηρηθεί η σταθερότητα την οποία αποκτήσαμε μετά από τόσες θυσίες του ελληνικού λαού. Και επισημαίνει τις μεγάλες δυνατότητες που έχει η χώρα μας και για την επέκταση της τουριστικής περίοδου. Κάτι που ήδη έχει αρχίσει να συμβαίνει. Και με μέτρα που μπορούν να ληφθούν και άλλα με τα οποία ήδη δρομολογούμε. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ο άριστος συντονισμός και η καθοδήγηση που κάνει το Υπουργείο σε μια καινούρια οργάνωση του ΕΟΤ που επιτέλους εκπέμπει μηνύματα σύγχρονα μέσα από ένα πολύ αξιόλογο καινούριο management. Η επόμενη εφταετής περίοδος του ΕΣΠΑ θα έχει, κυρίες και κύριοι, πρόβλεψη πράγματι, όπως είπε ο Πρόεδρος, για 500 εκατομμύρια ετησίως σε έργα τουρισμού. Υπάρχει βέβαια η οδηγία 651 που δημιουργεί κάποια προβλήματα. Αλλά κάνουμε συντονισμένες προσπάθειες αυτά τα προβλήματα να ξεπεραστούν. Βρισκόμαστε σε μια πορεία που έχει τρία σκέλη. Τη συνεχή άνοδο του τουριστικού ρεύματος, τη συνεχή ποιοτική του αναβάθμιση και τον συνεχή πολλαπλασιασμό των συνεργειών του με άλλους κλάδους, όπως είναι η αγροτική παραγωγή, οι εξαγωγές προϊόντων αγροτικής μεταποίησης, ο ιατρικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, η παραθεριστική κατοικία, θα έλεγα ακόμα και η ναυτιλία και η ναυπηγική βιομηχανία. Η Ελλάδα μπορεί και θα εξελιχθεί σε ένα μοναδικό προορισμό νησιωτικού τουρισμού. Μπορεί και θα φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες